Με τη σημερινή μας κινητοποίηση εδώ, την ώρα που μέσα στο κτίριο της Βουλής ψηφίζεται το απαράδεκτο αντιμεταναστευτικό νομοσχέδιο για το άσυλο, θέλουμε να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας. Η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στον δρόμο που έστρωσε η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται σήμερα να βάλει τα φόπλακα στην παροχή ασύλου σε όλους τους κατατρεγμένους από τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις όπου γης. Το νομοσχέδιο για το άσυλο στόχο έχει να ξεσκαρτάρει, να μετατρέψει τους πρόσφυγες σε οικονομικούς μετανάστες και να στείλει πίσω στις χώρες τους όλους εκείνους που με την πολιτική και τις επεμβάσεις τους Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ ξεσπίτωσαν, εκδίωξαν και εγκλώβησαν για μήνες στη χώρα μας κάτω από άθλιες συνθήκες όπως στη Μόρια και αλλού. Η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει την αντιμεταναστευτική πολιτική της προηγούμενης, αφού παραμένουν σε ισχύ όλοι οι νόμοι και οι συνθήκες που εγκλωβίζουν τους πρόσφυγες και μετανάστες στη χώρα μας. Η πολιτική που ακολουθούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις είναι εναρμονισμένη με εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Από τη μία τσακώνται για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και από την άλλη διαγωνίζονται για το ποιος από τους δύο είναι καλύτερος εφαρμοστής της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και όλων των σχετικών αντιδραστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη μία χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για τους κατατρεγμένους και από την άλλη δηλώνουν αμετακίνητοι συμμέτοχοι στο έγκλημα παρέχοντας γιν και είδωρ στους φωνιάδες των λαών. Οι υπεριαλιστικές αντιθέσεις εκφράζονται και στην περιοχή μας. Η Ανατολική Μεσόγειος είναι ένα καζάνι που βράζει. Οι λαοί βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη δίνη των ανταγωνισμών του μεγάλου κεφαλαίου που δεν διστάζει να αιματοκυλά αθώους για να προασπίσει τα συμφέροντά του. Στον αντίποδα αυτής της ψευτοαντιπαράθεσης, ασπίδα προστασίας για τους πρόσφυγες μπορεί να υψώσει μόνο το εργατικό κίνημα με την αλληλεγγύη και την πάλη του ενάντια στους πραγματικούς υπεύθυνους και τις αιτίες προσφυγιάς. Η αστική τάξη της χώρας μας παίρνει διαρκώς τα μέτρα της απέναντι σε Έλληνες και μετανάστες εργάτες, απέναντι στους πρόσφυγες. Η αντιλαϊκή επίδυση του κεφαλαίου που δεχόμαστε όλοι στα εργασιακά μας δικαιώματα, στην υγεία, στην παιδεία, στη ζωή μας γενικότερα, είναι η ίδια που δημιουργεί πολέμους, φτώχεια, προσφυγιά. Το πάμε καλή τα συνδικάτα να βρεθούν με κάθε τρόπο στο πλευρό προσφύγων και μεταναστών για δράση ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ και την ελληνική εμπλοκή στα βρώμια σχέδιά τους. Και να αγκαλιαστεί από ακόμα περισσότερο σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε γειτονιά. Αυτή είναι η μόνη απάντηση και στο ρατσισμό και την ξενοφοβία που υποδαβλίζονται από διάφορους στρασίδηλους οι οποίοι κατά τα άλλα χειροκροτούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στα δολοφονικά υπεριαλιστικά σχέδια. Ξέρουν καλά ότι η εργατική τάξη, όπου αναπόσπαστο κομμάτι είναι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που καταλήγουν να ζήσουν εδώ μαζί με τους ντόπιους εργάτες, θα οργανωθεί, θα αντιδράσει και με την πάλη της αντιπαλέψει την πολιτική που την τσακίζει σήμερα. Γι' αυτό παίρνουν τα μέτρα τους. Γι' αυτό θα πάρουμε και εμείς τα δικά μας. Καταδικάζουμε την εισβολή της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία με τη σύμφωνη γνώμη Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ στον ανταγωνισμό που υπάρχει και με τη Ρωσία. Καταδικάζουμε την πολιτική που δημιουργεί πολέμους, φτώχεια, ισοπεδώνει λαούς με τεράστια καραβάνια προσφύγων, δεκάδες πνιγμένους στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Καταδικάζουμε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που εγκλωβίζει χιλιάδες πρόσφυγες στη χώρα μας. Σήμερα όσο ποτέ χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας ώστε να καταργηθεί το έσχος των hot spots, να εξασφαλιστούν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για τους πρόσφυγες, να υπάρξει ιδιαίτερη μέρημνα και φροντίδα για τα ασυνόδευτα παιδιά, να απλοποιηθούν όλες οι διαδικασίες και να χορηγηθούν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα στους πρόσφυγες για να φτάσουν στη χώρα του τελικού προορισμού τους. Να λυθεί άμεσα το ζήτημα της επανένωσης οικογενειών. Είναι απαράδεκτο μικρά παιδιά, σύζυγοι, αδέρφια να εγκλωβίζονται στα hot spot και να μην μπορούν να επανενωθούν με τις οικογένειές τους που βρίσκονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
να παρθούν μέτρα για την ολόπλευρη κοινωνική ένταξη όσων προσφύγων παραμείνουν στη χώρα μας. Να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και η παροχή υγείας και πρόνοιας σε όλους τους πρόσφυγες. Κανένας ανήλικος να μην ζει σε ακατάλληλες συνθήκες, απροστάτευτος, άστεγος ή φυλακισμένος. Να αποζημιωθούν στο 100% όσοι κάτοικοι των νησιών έχουν υποστεί ζημιές από το διπλό εγκλωβισμό που επέβαλαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία.